παιδιά, άμα είσαστε καινούριοι στο κανάλι, εγώ είμαι η Χριστίνα. Εγώ είμαι η Άννα. Και είσαστε στο κανάλι Lucky Girls. Σήμερα θα φτιάξουμε DIY. Και θα φτιάξουμε ένα πίνακα με πάρα πολλές στίκες με διάφορες σημειώσεις. Unicorn! Κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ, το ξέρουμε από τα προηγούμενα βίντεο που είχαμε κάνει giveaway. Είπαμε να φτιάξουμε unicorn πίνακα που μπορείτε να το βάλετε στο δωμάτιό τους, πάνω από το γραφείο τους και πού άλλο. Στο μπάνιο μπορείτε να το βάλετε. Ή δίπλα στην ντουλάπα τους ή οπουδήποτε όπου σας αρέσει, ακόμα και στο hall μπορείτε να το βάλετε, άμα σας αρέσει πάρα πολύ. Άμα δεν γραφτήκατε ακόμα, κάντε εγγραφή αμέσως τώρα. Πατήστε το καμπανάκι. Και βάλτε και πολλά like. Και επίσης ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram για να μαθαίνετε τα νέα μας. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως να σας δείχνουμε τι ακριβώς θα φτιάξουμε. Έχουμε ετοιμάσει κάποια πράγματα, έτσι. Έχουμε εδώ ένα πίνακα. Είναι ένας πίνακας που τον είχα στο δωμάτιό μου. Το βαρέθηκα. Σταμάτησε να μου αρέσει μετά από καιρό και ήθελα να το αλλάξω. Αλλά ήταν κρίμα να το πετάξω και έτσι σκεφτήκαμε να το βάψουμε άσπρο χρώμα για να φτιάξουμε πάνω τα διάφορα χειροτεχνία. Ναι. Επίσης χρησιμοποίησαμε, είχαμε ένα κουτάκι το οποίο το είχα από τα Χριστούγεννα. Από τα Χριστούγεννα. Ναι, ήταν για δωράκια. Και το βάψαμε μοβ χρώμα. Βέβαια τα χρώματα μπορείτε να χρησιμοποιείτε εσείς ό,τι χρώμα θέλετε. Ίσως μπορεί να σας αρέσει πιο πολύ το ροζ, το κίτρινο ή κάποιο άλλο χρώμα. Βέβαια να προσέχετε ότι επειδή ήταν χριστουγεννιάτικο και είχε σχέδια, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Γιατί αποφασίσαμε να το κάνουμε ροζ και τελικά δεν μας βγήκε και το βάψαμε από πάνω. Ένα πίνακα θα χρειαστούμε. Ένα κουτάκι θα χρειαστούμε. Επίσης χρώματα και πολλά άλλα που θα σας δείξουμε τώρα φτιάχνοντας το πίνακα. Δεν θα το φτιάξουμε πολύ μεγάλο, έτσι ώστε να μην μας παίρνει πολύ χώρο. Εξάλλου δεν είχα και πιο μεγάλο πίνακα. που δεν το χρειαζόμουν. Λοιπόν, για την πρώτη φάση που πρέπει να κάνουμε, το πίνακα θα το κάνουμε έτσι, αποφασίσαμε. Λέγαμε για έτσι, μετά αποφασίσαμε ότι θα είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Τα κουτάκια μας, αποφασίσαμε να τα κολλήσουμε και θα τα κολλήσουμε από εδώ καλύτερα, έτσι. Ναι. Στις γωνίες. Έτσι για να δημιουργηθούν δύο θήκες. Για να, λοιπόν, θες να τα κολλήσεις εσύ. Το κολλήσω. Πρέπει να δω εκεί. Ωραία. Όσο η Άννα θα κολλάει, έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Έχουμε πάρει ένα απλό χαρτόνι, το οποίο το κόψαμε σε μια τέτοια διάσταση. Το δοκιμάσαμε βέβαια στο πίνακα για να χωράει ακριβώς, στη διάσταση που το θέλουμε και το κόψαμε. Ένα απλό χαρτόνι, ξέρετε, που μπορείτε στο βιβλιοπωλείο να το βρείτε. Κάναμε δύο κομμάτια, ίδια ροζ. Για να κάνουμε με το ένα θα κάνουμε το... Πώς λέγεται αυτό? Ο μονόκερος έχει... Το κέρατο. Το κέρατο, το μονόκερο, ναι. Το κέρατο, από αυτό θα φτιάξουμε κέρατο και από το άλλο, στο άλλο θα κολλήσουμε πάνω, θα χρησιμοποιήσουμε ένα μπλοκάκι που βγάλαμε τα πάνω και το κάτω μέρος για να είναι έτσι το μπλοκάκι. Μπορεί το κάτω να μην βγάλετε, δεν ξέρω γιατί το βγάλαμε εμείς, εντάξει, έτσι. Λοιπόν, για να μην είναι μαύρο εδώ, εγώ έλεγα να το βάψω. Το βάψω ένα ροζ χρώμα για να κάνει και τη διαφορά λίγο. Βασικά η ουσία ποια είναι, ό,τι έχετε που δεν χρησιμοποιείτε πια, μπορείτε να τα ενώσετε με το δικό σας τρόπο, όπως το κάνουμε εμείς. Πήραμε κάποια πραγματάκια που μας μείναν από τα προηγούμενα DIY και τα ενώσαμε. Και κάποια που δεν χρησιμοποιούμε πλέον στο σπίτι, ναι. Όπως το κάδρο που έχω και το βαρέθηκα. Να κάνουμε εδώ σαν ουράνιο τόξο, επειδή είναι στο θέμα, με μαρκαδόρους διάφορους. Ναι, πολύ ωραία ιδέα, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, να χρησιμοποιήσουμε κίτρινο, γαλάζιο, εγώ και μόνο θα χρησιμοποιούσα. Ναι. Μπορούμε και όλα να τα χρησιμοποιήσουμε, να το πάρουμε. Αυτά έχουν κολλήσει, είναι έτοιμα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, θα πάρουμε αυτό το χαρτόνι που μετρήσαμε στο μέγεθος που θέλουμε, εμείς με βάση το μπλοκάκι το μετρήσαμε και κάτι άλλο που θέλουμε να βάλουμε. Και θα το κολλήσουμε στη γωνία πάλι με κόλλα... Πώς? Θερμοκόλλα. Α, ναι. Λοιπόν, για να κάνουμε ουράνιο τόξο, μπορείτε και έτσι γραμμές να κάνετε. Το φτιάξαμε. Βάψαμε ροζ από εδώ, βάψαμε με διαφορετικό σχέδιο από εδώ, διαφορετικό σχέδιο από εδώ και μπορείτε να διαλέξετε. Φτιάξαμε τρία σχέδια με ό,τι σχέδιο θέλετε. Νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τώρα αυτό θα το κολλήσουμε. Έχουμε μανταλάκι.
καλά και εσείς άμα δεν έχετε τέτοιο μπορείτε να πάρετε ένα απλό ξύλινο, να το βάψετε, να ρίξετε γκλίτερ πάνω ή να το κάνετε κάποιο χρώμα συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι, ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν. Θα το κολλήσουμε και αυτό και θα κολλήσουμε το μανταλάκι να κρατήσει ένα στυλό. Είχαμε από ένα βίντεο του Τόλι, μας έμεινε αυτός ο στυλός για φιτζούρι και είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το βάλουμε και αυτό μέσα στο πίνακα, να το συμπληρώσουμε γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Το άσπρο μέρος που έμεινε, λέμε να ρίξουμε ασύμετρα απλώς χρώματα πάνω στο άσπρο. Με πινέλο, Με πινέλο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλο να το βάψουμε πινέλο και μετά να κολλήσουμε. Έτσι είχαμε σκεφτεί στην αρχή, αλλά δυστυχώς ξεχαστήκαμε. Ναι, όντως ξεχαστήκαμε. Θα πάρουμε τα χρώματα. Θα πάρω το ροζ εγώ μία και το είχα ανοιχτό. Λες να είναι μεγάλο αυτό. Μεγάλο, Ναι, πάρε λίγο πιο μικρό. Πάρε αυτό ή αυτό. Λοιπόν, πάρε κάποιο χρώμα και απλώς θα ρίξουμε πινελιές. Πινελιές! Ρίξουμε άλλο. Μας βγήκε ο πίνακας έτσι. Δεν είναι πιστεύω τέλειος. Είναι τέλειος αυτό το χρώμα. Εγώ σκέφτομαι αυτό. Ωραία. Ή μπλε. Α, ωραίο. Αυτό μου αρέσει εμένα. Και εγώ λέω αυτό και εμένα που άκου είναι. Θα το κολλήσουμε ακριβώς από πάνω από το μπλοκάκι. Θα το μετρήσουμε πρώτα πόσο είναι. Κολλάει όμως, ναι, ωραία. Εδώ? Ναι. Λίγο μεγαλύτερο το κάνω. Τι από το μολύβι με το μπλοκάκι. Το μολύβι να σας δείξουμε, μπορείτε το μολύβι να βάλετε, εμείς έχουμε αυτό που είπαμε, το στυλό που μας έμεινε από το famous Τόλι. Βιάσουμε έτσι για να είναι έτσι. Ωραίο. Τώρα έχουμε αυτά εδώ. Μίνι μανταλάκια. Μίνι μανταλάκια. Τα μανταλάκια σκεφτόμαστε, επειδή όμως δεν έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά ακόμα, θα κολλήσουμε έτσι. Τα μανταλάκια πάλι, άμα δεν έχετε τόσο μικρά ή έχετε μονόχρωμα και θέλετε να τα αλλάξετε, μπορείτε να τα βάψετε. Εμείς είχαμε ροζ, μας άρεσε ούτως ή άλλως ροζ και τα αφήσαμε. Έτσι. Για να κρατάμε εκεί σημειώσεις, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλουμε. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, Άννα, κολλάς εσύ με προσοχή, μην λυρωθείς αυτά πάνω. Έχουμε εκτυπώσει δύο εικόνες Unicorn. Εσείς μπορείτε να βάλετε τις φωτογραφίες σας, τις αγαπημένες, κάποια σημείωση, κάποιο μήνυμα ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Για να τα κάνουμε πιο πλαστικοποιημένα, θα σας δείξουμε ένα πολύ εύκολο τρόπο. Εκτός πολλοί το κάνουν με ταινία. Την κλασική ταινία, έτσι. Την κλασική, ναι. Εμείς θα το κάνουμε με ταινία που τυλίγουμε. Τυλίγματος βιβλίων. Ναι, τα βιβλία. Με ένα τέτοιο τρόπο. Είναι και πολύ φτηνό, παιδιά, και βολεύει πάρα πολύ. Και θα τα κολλήσουμε ανάποδα. Ώστε η αριστερή πλευρά να είναι από την έξω, δηλαδή να φαίνεται. Βασικά μπορούμε, βέβαια, και από πάνω να το κάνουμε. Δεν έχουμε και αυτό. Όλο, Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και όλο. Δηλαδή να το τυλίξουμε έτσι όπως ακριβώς το κάνουμε με τα βιβλία. Τώρα κόλλησα αυτό βέβαια. Για κράτησε το λίγο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και μετά το κόβετε γύρω-γύρω για να κάνετε τις εικόνες. Άμα έχετε φωτογραφίες δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τέτοιο, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο εύκολο μπορείτε να κάνετε πλαστικοποίηση. Σας δείξαμε δηλαδή ένα διαφορετικό τρόπο γιατί βγαίνει πιο ομοιόμορφο. Και είναι και πάρα πολύ φτηνό, δηλαδή 1,20 κάνει ολόκληρο και φτάνει. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα προχωρήσουμε. Τι θα κάνουμε παρακάτω. Έχουμε κολλήσει, έχει κολλήσει και η Άννα τα μανταλάκια, τα οποία τα αφήνουμε να στεγνώσουν όπως και τα χρώματα. Να πάρουμε τα πομπον που είχαμε από τα προηγούμενα. Α, ωραία. Και θα κάνουμε κάποιο σχέδιο. Ροζ με μο και ρο έτσι. Ωραία. Ωραία δεν είναι. Θα κολλήσουμε τα πομπον για έτσι να είναι. Κόλλησε τα έτσι πως είναι. Το άλλο κομμάτι χαρτόνι το οποίο θα κάνουμε το κέρατο. Το κέρατο. Θα το τυλίξουμε έτσι και θα κολλήσουμε ταινία που είχαμε με σχέδιο. Άμα δεν έχετε ταινία με σχέδιο μπορείτε να βάλετε
ή κόλλα απλή ή οτιδήποτε και από πάνω χρυσόσκονη. Δηλαδή να κάνουν γύρω-γύρω έτσι. Μπορεί να, να κάνουν με κάποιο σπάγκο που είναι λεπτό και το ζωγραφίσουμε. Και αυτό μπορείτε. Μπορείτε να βάλετε κόλλα και απλώς χρυσόσκονη. Επίσης μπορείτε απλώς να πάρετε κάποιο χαρτί με γκλίτερ ή με χρώμα. Μπράβο. Να το κόψετε και να το κολλήσετε απλώς γύρω-γύρω. Εμείς θα το κάνουμε έτσι. Ωραίο είναι. Σαν ή και έτσι. Βέβαια εδώ λίγο πετάει και λέω να το κόψω. Να το κόψω. Έτσι. Ωραία. Αυτός είναι ο κόνος μας. Και θα το κολλήσουμε έτσι πάνω. Και το κολλήσαμε έτσι, δείξτε το. Το κολλήσαμε έτσι. Βέβαια μπορείτε να το κολλήσετε και όπως δείξαμε πριν. Άμα κάνετε, ξέρεις τι, άμα ήταν πιο μικρό, θα μπορούσαμε εδώ μπροστά να το βάλετε. Εδώ μπροστά να το βάλετε. Άμα το κάνετε τόσο, θα μπορούσατε εκεί. Άμα είναι πιο μεγάλο, νομίζω είναι πιο καλά, να μην εξέχει πάρα πολύ. Κόλλητα. Θα βάλουμε κάποια αυτοκόλλητα και θα βάλουμε τις εικονίτσες. Έχει στεγνώσει. Έχει στεγνώσει. Έλα, το κρατάω από εδώ. Η Άννα το κρατάει, θα το βάλουμε έτσι. Εσείς, όπως είπα, μπορείτε να βάλετε φωτογραφίες και έτσι. Κοίτα το εκεί, θες να το δεις. Να, ναι. Τέλειο. Παντού να το ομορφύνουμε. Μπορείτε να βάλετε εδώ διάφορους μαρκαδόρους, να βάλετε διάφορους στυλούς που ταιριάζουν με την Unicorn. Ξέρεις που το έβαζα εγώ αυτό. Ποιο? Το πίνακα. Πού το έβαζα. Πού? Έβαζα. Με το δωμάτιο. Πέρα από το δωμάτιο, εντάξει, κάπου στο σαλόνι, σε ένα χολ, που αφήνουμε τα κλειδιά μας, τις σημειώσεις μας. Ναι, θα είναι ωραίο, ναι. Στην σπίτι σου έχουν αφήσει σημείωμα. Το φαγητό είναι στην κουζίνα. Έτσι, ναι, ωραία. Λοιπόν, εδώ συντηρητήρες μπορείτε να κρατήσετε ή ό,τι κλειδάκια μπορείς να βάλεις. Και κλειδιά μπορείτε να βάλετε, παιδιά, εδώ μπορείτε και για κλειδάκια να χρησιμοποιήσετε. Είναι, δηλαδή, πολλαπλών χρήσεων. Και βέβαια να αφήνετε κάποια σημείωση εδώ, να γράψετε με ένα ωραίο χρώμα. Σ' αγαπώ, θα γυρίσω στις 5. Όχι, Lucky Girls ήθελα να γράψω. Εμείς θα γράψουμε Lucky Girls, αλλά... Ποιος είναι ο πίνακας που φτιάξαμε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο και παιδιά πολύ εύκολα. Ένα τέτοιο πίνακα, ένα φτηνό πίνακα, το οποίο ίσως είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά ίσως το βαρεθήκατε γιατί είναι λίγο άχρωμο, μπορείτε να μετατρέψετε και να κάνετε ένα τέτοιο πίνακα. Απλώς το βάφετε με βάση άσπρη. Να ξέρετε ότι η άσπρη βάση πάντα δίνει, είναι πιο χαρούμενη και νομίζω όλα τα χρώματα φαίνονται πιο φωτεινή μετά. Και φαίνονται τα χρώματα πιο έντονα νομίζω. Ελπίζουμε να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια!